Ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του, προς τους Τούρκους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος έδωσε ένα θετικό μήνυμα για, για την επίσκεψή του που θα πραγματοποιήσει στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και χαρακτηριστικά δήλωσε. Ελπίζω να γίνει όπως ακριβώς είπε ο Μητσοτάκης και οι σχέσεις μας με την Ελλάδα να φτάσουν σε καλύτερο σημείο. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία. Θέλουμε να μειώσουμε τους εχθρούς και να αφήσουμε τους φίλους. Ελπίζουμε ότι θα κάνουμε αυτό το βήμα. Ως δύο σημαντικές και γειτονικές χώρες της περιοχής, είναι απολύτως φυσιολογικό τα συμφέροντα μας να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές απόψεων μας σε ορισμένα ζητήματα, δίνοντας προτεραιότητα στο διάλογο, ως περιφερειακές χώρες, αν εξαιρέσουμε, λέει ο Ερντογάν, από τη διαδικασία τρίτες χώρες που προσεγγίζουν το θέμα με λογική κέρδους και αγοράς, δεν έχουμε πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε. Δηλαδή, λέει, ας αφήσουμε τους άλλους έξω. Δηλαδή, τα λύσουμε δυο μας. Κυρίως το έχει πει. Ναι. Δηλαδή, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τους αφήσουμε αυτούς στην άκρη. Έχουμε διαφορές απόψεων, λέει, σε κάποια ζητήματα. Και, ναι, αλλά λέει, αν τα λύσουμε οι δυο μας. Διμερώς, δηλαδή. Να μην βάλουμε ούτε Ευρώπη μέσα, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα όμως, αν έχει κερδίσει κάτι, είναι ότι έχει καταστήσει τα ζητήματα αυτά ευρωτουρκικά. Και όχι ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα δεν πάει σε εθνοποιήσει τα θέματα. Η Ελλάδα έχει πει ότι η λύση δεν θα είναι άλλα πρέσπες. Η λύση έχει συγκεκριμένο πλαίσιο και κάτω από συγκεκριμένους όρους. Και επιμένει σε διμερή διάλογο να λύσουμε τα. Αυτό λέει και ο Τούρκος Πρόεδρος. Έχουμε διαφορές απόψεις. Μπορούμε να κάτσουμε να τα λύσουμε μόνοι μας, να βγάλουμε τους άλλους από τη μέση. Οι άλλοι είναι πολύ συγκεκριμένοι πάντως. Είναι συγκεκριμένες οντότητες οι άλλοι. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι συμφωνίες της Ελλάδας με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συμμαχίες της, όλοι αυτοί που υπερθεματίζουν πάνω στο διεθνές δίκαιο. Σου λέει ότι αυτός είναι ο δικός χάρτης. Δεν τα θέλει η Τουρκία αυτά. Δεν τα θέλει αυτά. Το σημαντικό είναι όμως ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν και πρέπει να συναντηθούν για να καταλάβει και ο ένας και ο άλλος και ο Μητσοτάκης να ακούσει από τον Ερντογάν. Ποιες είναι οι θέσεις του, δηλαδή ενδεχομένως να ρωτηθεί, αυτά λέει ο αρχηγός σου, τι λες, όπως και ο Ερντογάν να ακούσει το Μητσοτάκη, δηλαδή να ακούσει, ξέρεις, είναι η Ευρώπη, η Γαλλία μαζί μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θες να τα μιλήσουμε. Ανάλογα, δηλαδή είναι και οι δύο μπορούν να θέσουν τα ζητήματα. Είναι καλό να μιλάς παρά να μιλάς περιφερειακά. Άρα και όπως και οι υπουργοί, δηλαδή θα συναντηθούν οι υπουργοί εξωτερικών. Βεβαίως θα υπάρχει και η θετική ατζέντα που λένε. Άρα το ότι. Ακόμη και να γίνει μια σκληρή συζήτηση, είναι καλό να γίνει μπροστά εκεί στην Αθήνα. Γι' αυτό το λέω, επιμένω, επειδή δείξαμε και την άποψη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, του κ. Τατλίογλου, είναι γλυκόπουλος, θα μπορούσα να το μεταφράσουμε το επώνυμό του, το τατλί είναι το γλυκό. Ναι. Το όγλου είναι το όπουλος. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι... Δεν άκουσα? Το όγλου είναι το όπουλος. Που λέμε εμείς εδώ κατά το βλάκι. Ναι, ο γιος του γλυκατζή, ας πούμε, του γλυκού, ας πούμε. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ, απλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα ακουστούν φωνές. Μα γιατί, όχι, τώρα είναι η στιγμή του διαλόγου, τώρα πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα, γιατί αν λέγονται στις ακαδημίες, αν λέγονται στις κάμερες και αν δεν λέγονται τέτα τέτ, γιατί ο ένας θα πει τις απόψεις του, μπορεί να υποθούν πολύ δύσκολα λόγια και ο άλλος θα πει τις απόψεις του για να βγουν τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Ο Τούρκος πρόεδρος Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Πρέπει να γίνει ο διάλογος, πρέπει να μιλήσουν.